Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 787. Είναι από το βιβλίο Δανιήλ του προφήτη, κεφάλαιον Β και εδάφιο 46. Σελίς 787, Β κεφάλαιο 46 εδάφιο. Τότε ο βασιλεύς Ναβουγοδονόσορ έπεσε επί προσώπων και προσεκίνησε τον Δανιήλ και προσέταξε να προσφέρωσιν εις αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς προς τον Δανιήλ, είπε: «Επαληθείας ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων, και ως της αποκαλύπτει μυστήρια, διότι δυνήθης να αποκαλύψεις το μυστήριον τούτο». Τότε ο βασιλεύς εμεγάλυνε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκεν εις αυτόν και κατέστησε αυτόν κύριον επί πάσης επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδιοικητήν επί πάντας του σοφούς της Βαβυλώνος. Και ζήτησε ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό επί τας υποθέσεις επαρχίας της Βαβυλώνος. Ο δε Δανιήλ ευρίσκετο εν τη αυλή του βασιλέως. Αμήν. Δανιήλ, έναν νέος δούλος, εχμαλωτισμένος μαζί με άλλους από τους Χαλδαίους και ιδιαίτερα τον βασιλιά του Ναβουγοδονόσορ, βρίσκεται εξόριστος στη Βαβυλώνα. Ένα παιδί, θα έλεγα, μικρό, χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες, μόρφωση, δύναμη, αλλά είχε ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό, αδερφοί, που κάνει και τη διαφορά στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Ήτανε πιστός στον Θεό. Έτρεμε στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός ευθύς εξ αρχής τον ύψωσε, του έδωσε σοφία και σύνεση, καθώς δεν δέχθηκε να μιανθεί από τα εδέσματα του βασιλέως της Βαβυλώνος όταν ξεκίνησε η ζωή του στην αιχμαλωσία. Δεν πέρασε πολύς καιρός και βλέπουμε τον Ναβουγοδονόσορα, έναν πραγματικά πλανητάρχη, παντοδύναμο, όλοι τον έτρεμαν, πανίσχυρο, που όμως ο Θεός μας ερμήνευσε ότι εγώ του έδωσα αυτή την ισχύ και τη δύναμη και την ικανότητα, γιατί καλές βουλές βουλεύομαι για το λαό μου. Καλές βουλές βουλεύομαι για το δικό μου το λαό, που όμως οι βουλές του Κυρίου ήταν εξορία στη γη των Χαλδαίων. Ταλαιπωρία, δοκιμασία, διωγμός, απελπισία, αλλά καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Κοιτάξτε, αδερφοί, τι έκανε ο Θεός. Μεγαλεία. Προκειμένου να επιστρέψει το λαό Ισραήλ και να αφαιρέσει από αυτόν την ειδωλολατρία, ήγηρε έναν παντοδύναμο άνθρωπο, του παρέδωσε τα πάντα στα χέρια του και κατεύθυνε την καρδιά του τη συγκεκριμένη αυτή χρονική στιγμή, όχι τυχαία όλα, συγκεκριμένο σχέδιο. Τη συγκεκριμένη στιγμή τον εξόρισε και του είπε του λαού του 70 χρόνια. 70 χρόνια ταλαιπωρίας. Αλλά και στα 70 χρόνια της ταλαιπωρίας και της δοκιμασίας του ο Θεός δεν τον άφησε μόνο του. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Και για τη δοκιμασία και για την αποστασία σου και για την ταλαιπωρία σου και για το διαγμό σου, για πάντα καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Και όλα για το καλό σου είναι. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας για το καλό του είναι. Για το καλό μας είναι. Μπορεί να μην ήθελαν το Θεό οι Ισραηλίτες να ήταν σε πλήρη αποστασία, αλλά ο Θεός δεν τους άφησε.
καλά σχέδια σχεδίαζε ο Θεός για αυτό το λαό. Και πριν τους εξορίσει, απέστειλε το δούλο του, το Δανίηλ. Όπως είπαμε, ένα παιδί ασήμαντο, χωρίς τίποτα που να τον διακρίνει άλλο, εκτός από την πίστη του στο Θεό και την εμπιστοσύνη του στο Λόγο του Θεού. Και βλέπουμε τώρα τον Ναβουχοδονόσορα, που τον έτρεμαν όλη η ανθρωπότητα, να λέει η Γραφή, και η Γραφή λέει την απόλυτη αλήθεια, έπεσε επί πρόσωπον κάτω. Ο πλανητάρχης μπροστά σε αυτό το παιδί προσκύνησε το Δανίηλ και προσέταξε να προσφέρουν εις αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Σαν Θεό τον λάτρευσε. Προσφοράν και θυμιάματα. Και αποκρίθηκε ο Δανίηλ και αποκρίθηκε ο βασιλεύς προς το Δανίηλ λέγοντας: αλήθεια, ο Θεός σου Δανίηλ είναι Θεός όλων των θεών και Κύριος όλων των βασιλέων και είναι αυτός που αποκαλύπτει μυστήρια, γιατί μπόρεσες να αποκαλύψεις το μυστήριο αυτό. Δεν είναι τρελός ο Ναβουχοδονόσορ, είναι έκπληκτος. Θαυμάζει το Θεό του Δανιήλ, πόσο δυνατός είναι και τι μεγαλεία και θαυμάσια κάνει. Τι έκανε, ποιο ήταν το έργο του Θεού, πώς έφτασε μέχρι αυτό το σημείο, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο Θεός σε έναν παντοδύναμο άνθρωπο να προσκυνήσει έναν αδύνατο πιστό. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Και πάντοτε υπέρ του δούλου του, των δούλων του, της δούλης του, που μένει με εμπιστοσύνη στο Θεό και με πίστη στο Λόγο του. Και όλα ξεκίνησαν από ένα σοβαρότατο ενύπνιο που ήταν τόσο έντονο που ετάραξε την καρδιά του Ναβουχοδονόσορα. Του δείξε ένα ενύπνιο που όταν ξύπνησε δεν το θυμότανε. Αλλά ήταν τόσο έντονο που δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και έβγαλε μία διαταγή. Φώναξε όλους τους μάγους, τους επαϊδούς, τους σοφούς, όλους τους ανθρώπους του και τους λέει: ελάτε να μου ερμηνεύσετε το ενύπνιο, αλλά επειδή το ξέχασα να μου πείτε και το ενύπνιο. Και οι σοφοί της Βαβυλώνος είπαν: αυτό δεν γίνεται. Και ο Ναβουχοδονόσορ δεν είναι τρελός, επαναλαμβάνω. Ζητάει τα αδύνατα. Γιατί? Γιατί κάποιος τον έχει σπρώξει. Του έχει βάλει τέτοια επιθυμία μέσα του να ζητήσει τα αδύνατα. Και αν δεν μου το πείτε θα σας σκοτώσω όλους, γιατί σας τάχρηστη, δεν μου κάνετε. Και έστειλε μάλιστα και τον Αριόχ, τον άρχοντα το δικό του, για να αρχίζει να σκοτώνει, και ανάμεσα στους σοφούς ήταν και ο Δανίηλ. Και θα έλεγε κανείς, με έβαλε ανάμεσα στους σοφούς και πρώτον για να με σκοτώσει. Δεν σκέφτεται όμως έτσι, αδερφοί. Σκέπτεται όπως ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστεως. Μου είπε να θυσιάσω το παιδί μου, θα το θυσιάσω γιατί ξέρω ότι είναι δυνατός, και αν το θυσιάσω αυτός να το αναστήσει. Αυτή την πίστη, αδερφοί, να ζητήσουμε σήμερα από το Θεό. Την πίστη χωρίς δισταγμό, χωρίς ενδιασμούς. Την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ο Θεός κάνει μεγαλεία στη ζωή μας. Τίποτα δεν είναι αδύνατον σε αυτόν. Και έτσι όταν ήρθαν ο Αριόχ και οι άλλοι να συλλάβουνε και τον Δανίηλ για να τον σκοτώσουν, ο Δανίηλ με ψυχραιμία, σοφία, φρόνηση, βασικά με πίστη, τους είπε στον Αριόχ: γιατί τέτοια βία, γιατί τόση βιασύνη, τι συμβαίνει? Και του εξήγησε ο Αριόχ.
και πήρε θάρρος, είχε παρησία, πήγε και παρουσιάστηκε μπροστά στον Ναβουχοδονόσορα και του λέει δώσε μου λίγο χρόνο και εγώ θα σου εξηγήσω το ενύπνιο. Κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί, τη συμπεριφορά του δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται για αυτόν. Έχει δει το χέρι του Θεού μέχρι τώρα και σας ρωτάω, έχετε δει το χέρι του Θεού στη ζωή σας μέχρι τώρα? Γιατί τώρα να σταματήσει? Τώρα θα συνεχίσει και μάλιστα πιο πολύ, πιο δυνατά. Καμία αμφιβολία, εγώ θα σου φανερώσω. Και ο βασιλιάς στην επιθυμία του τη μεγάλη του έδωσε την άδεια. Και αυτός τι έκανε? Πήγε στα αδέλφια του, στον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αφθενεγό. Χωρίς φόβο, γιατί τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Χωρίς αδυναμία, γιατί είχε δύναμη πίστεως. Με πίστη πήγε. Και τους λέει, ελάτε να προσευχηθούμε, γιατί ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτόν να μας δώσει και το ενύπνιο και να μας δώσει και την ερμηνεία του. Πώς θα το έκαναν αυτό? Περισσότεροι άνθρωποι θα το βάζαν στα πόδια. Τρέξε να σωθείς. Πώς θα γλιτώσουμε από το κακό? Κύριε μας εγκατέλειψες. Δεν τους εγκατέλειψε. Ίσα ίσα είναι έτοιμος να τους δοξάσει. Στο κακό μη βλέπουμε την ταλαιπωρία, να βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Ό,τι κακό έρχεται στη ζωή μας, τώρα το λέω, αλλά είμαι άνθρωπος και έχω τα ίδια μυαλά με σας. Ό,τι κακό έρχεται στη ζωή μας, να μην βλέπουμε τι θα πάθουμε, να βλέπουμε τι θα κάνει ο Χριστός. Αυτό έχει σημασία. Γιατί το έκανε ο Χριστός? Έχει καλό έργο, καλές βουλές βουλεύεται. Θα το βγάλει σε μεγάλη ευλογία αυτό. Και είμαστε υποχρεωμένοι να υποτασσόμεθα, θα έλεγα, στο Λόγο του Θεού, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις που έρχονται στη ζωή μας. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας. Ξέρει ο Δανιήλ ότι στον Θεό δεν είναι τίποτα δυνατόν. Ξέρει ο Δανιήλ ότι ο Θεός μπορεί τα πάντα. Ξέρει ο Δανιήλ ότι είναι εύκολο στο Θεό που έδειξε το ενύπνιο στον Ναβουχοδονόσορα να το δείξει και στον Δανιήλ. Αυτός δεν του το δείξε και σε μένα μπορεί να το δείξει. Προσευχήθηκαν, νίστεψαν και διοράματος της νυχτός ο Θεός του έδωσε του Δανιήλ και το ενύπνιο όπως έλπισε, όπως πίστεψε. Και ένα μήνυμα, αδερφοί, θέλω να φέρω σήμερα με τη χάρη του Χριστού. Πας ο πιστεύων επ' αυτών είναι γραμμένο, δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αμήν. Πας ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Πότε? Πάντοτε. Σε κάθε περίσταση. Για κάθε γεγονός. Αλλά πιστεύω, πλησιάζω το Θεό, ετώ για να λάβω, ζητώ για να βρω, κρούω για να μου ανοίξει ο Θεός και ξέρω ότι ο Θεός έχει έτοιμο για μένα που τον αγαπάω, τον πιστεύω και ελπίζω σε Αυτόν πολύ καλύτερα και περισσότερα από αυτά που εγώ σκέφτομαι, φαντάζομαι, κατά την δύναμη όμως του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μου. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει μόνο αυτούς που τον πιστεύουν. Δόξασε το Θεό και με πολύ χαρά πήγε στον Ναβουχοδονόσορα. Και όταν τον πλησίαζε του λέει ο Ναβουχοδονόσορ, εσύ είσαι ικανός, γιατί όταν ζήτησε αυτά που ζήτησε ήξερε ότι είναι αδύνατον. Γι' αυτό και τον προσκύνησε. Γιατί είδε ένα Θεό παντοδύναμο. Εσύ είσαι ικανός να φανερώσεις σε μένα το ενύπνιον το οποίο είδον και την ερμηνεία αυτού. Καλά την ερμηνεία πάει καλά, αλλά και το ενύπνιο. Και ο Δανιήλ πήρε τη θέση που θέλει ο Θεός να παίρνουμε πάντοτε. Όχι εγώ.
Όχι, δεν είμαι εγώ ικανός. Ο Κύριος είναι ικανός, τον οποίον λατρεύω, τον οποίον εμπιστεύομαι, τον οποίον δοξάζω. Ο Κύριος είναι δυνατός. Όχι, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος αποκαλύπτει μυστήρια και αποφάσισε ο Θεός να φανερώσει στο βασιλέα τη μέλη γενέστε εν τεσσες χάτες ημέρες. Και του περιέγραψε το ενύπνιο, του περιέγραψε την ερμηνεία, την κατάλαβε ο Ναβουγοδονόσορ, δόξασε το Θεό και μπροστά σε αυτά τα μεγαλεία που κάνει ο Θεός ταπεινώθηκε. Ταπεινώθηκε. Γι' αυτό τον λέει ο Θεός, δούλος μου είναι. Δούλος μου είναι γιατί ξέρει και ταπεινώνεται μπροστά στη δόξα του Θεού. Ξέρει και αναγνωρίζει τα μεγαλεία του Θεού. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο τι έγινε, γιατί έγινε αυτό. Αυτό έγινε, επαναλαμβάνω, γιατί καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για το λαό του. Προκειμένου να ευλογήσει το λαό του, ο Θεός κάνει μεγαλεία. Και σαν σύνολο, αλλά και σαν οικογένεια και σαν επιμέρους. Μεγαλεία κάνει ο Θεός. Σήμερα, Χριστέ μου, βοήθα μας να φύγουμε με αυτή την πίστη, ότι στη δυσκολία μου, στην αδυναμία μου, εμπιστεύουμε το Θεό που μπορεί να κάνει μεγαλεία. Αλλά η πίστη μου έχει έργα. Πηγαίνω, ταπεινώνουμε μπροστά στο Θεό. Δεν το πιστεύω και τα αφήνω, το πιστεύω και αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι να πλησιάσω το Θεό, γιατί όσο πλησιάζω το Θεό, τόσο ο Θεός πλησιάζει εμένα. Αγωνίζομαι, πού, στην προσευχή, στην νηστεία και ιδιαιτέρως, αδελφοί, στην ταπείνωση. Ιδιαιτέρως στην ενότητα. Και ο Θεός απάντησε. Γιατί? Γιατί καλές βουλές βουλεύεται για το λαό του. Και χρησιμοποιεί όποιον θέλει. Το άλλο ερώτημα είναι πότε. 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 Τώρα, σε λίγο, μετά από 20 χρόνια. Πότε. Η απάντηση είναι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου στο Δανιήλ. Όταν ο Δανιήλ φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, και την φυσική και την πνευματική. Όταν εσύ, που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, φτάσεις στην κατάλληλη πνευματική ηλικία, δεν βραδύνει ο Κύριος, επιγόντως έρχεται. Επιγόντως. Πότε το έκανε? Αμέσως. Το δεύτερο χρόνο, όπως λέει η γραφή της βασιλείας του Ναβουγοδονόσορα. Το δεύτερο χρόνο. Πρώτα ένας χρόνος έγινε βασιλιάς, το δεύτερο χρόνο. Αμέσως. Και το τελευταίο ερώτημα, με ποιους εργάζεται έτσι ο Θεός? Τι είναι αυτό που βλέπει ο Θεός, εκλέγει ο Θεός? Πιο σωστά, τι είναι αυτό που βλέπει ο Θεός για να εκλέξει? Με ποιους? Το πότε είναι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, μην αφήνουμε, σας παρακαλώ, το χρόνο να περνάει. Στα χέρια μας είναι. Όσο μένεις πίσω, τόσο μένει πίσω και αυτό που πρόκειται να κάνει ο Θεός. Και αν τα εγκαταλείψεις, τότε ποτέ δεν θα γίνει και αυτό που σκοπεύει να κάνει ο Θεός. Αλλά δεν μας κάλεσε ο Θεός να στρέψουμε στα οπίσω. Αλλά κανένας που βάζει το χέρι του πάνω στο άρωτρο και στρέφει στα οπίσω δεν είναι άξιος, αρμόδιος της βασιλείας των ουρανών.
Και όταν λέει βασιλεία του Θεού, ο Θεός, ο λόγος του Θεού εννοεί το έργο του Θεού στη ζωή μας. Εάν βάζεις το χέρι σου στο άρωτρο, μη γυρίζεις, μη στρέφεις πίσω. Σαν θυμίσου τη γυναίκα του Λότ. Σε έβγαλε, μη γυρίζεις πίσω, μη κοιτάς πίσω. Προχώρα. Εργάσου τον αγώνα τον καλό. Αγωνίσου να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης. Μη κοιτάς δεξιά και αριστερά. Μην αφήνεις το διάβολο, τον κόσμο του, τις συνθήκες, τις καταστάσεις να παίρνουν την προσοχή σου από αυτό το οποίο εσύ πρέπει να αγωνιστείς. Μη χάνουμε το χρόνο μας. Γι' αυτό τι λέγει ο Κύριος μας, γίνεστε έτοιμοι. Αυτό είναι το μυστικό. Γίνεστε έτοιμοι. Γιατί να έρθει αυτό το καλό σχέδιο που έχει ο Θεός μετά από χρόνια? Επειδή εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω, δεν μπορώ να τακτοποιηθώ με το Θεό, δεν μπορώ να τακτοποιηθώ με τους αδελφούς μου, δεν μπορώ να τακτοποιηθώ με τους ανθρώπους. Γιατί όλα αυτά να με οδηγούν στο να απομακρύνεται από μένα η καλή βουλή του Θεού και το καλό σχέδιο του Θεού? Ενώ είναι τόσο εύκολο να ταπεινωθείς, να μετανοήσεις, να ξεχάσεις όλα τα άλλα και να βάλεις στο μυαλό σου μόνο τον Κύριο και τη ζωή σου, την προσωπική ζωή σου, μόνον αυτόν. Για να ταχύνει ο άνθρωπος, μη σε εμποδίζει ο άντρας σου, η γυναίκα σου, οι αδελφοί σου, τα παιδιά σου, γιατί όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το εμπόδιο και για την καθυστέρηση. Εσύ έχεις την ευθύνη του εαυτού σου, όποιος και να είσαι, όποια και να είσαι, μικρός, ασήμαντος, μεγάλος, σπουδαίος, εσύ έχεις την ευθύνη του εαυτού σου. Δεν εξαρτάσαι ούτε από τη γυναίκα σου, ούτε από τον άντρα σου, ούτε από τα αδέλφια σου, από κανέναν δεν εξαρτάσαι. Μόνο εσύ και ο Χριστός, μόνο. Εάν βέβαια βρεις χάρη από το Θεό και βρεις ανθρώπους ισόψυχους που δεν ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους αλλά τα πράγματα του Θεού, προσκολήσου και προσευχήσου μαζί τους. Αλλά ισόψυχους να μην ενδιαφέρονται για τη ζωή τους, για τα δικά τους, αλλά μόνο για τα πράγματα του Θεού, τότε η προσευχή σου θα είναι πολύ πιο σημαντική. Από ποιους? Από αυτούς τους ανθρώπους, σαν το Δανίηλ. Από ποιους? Από αυτούς τους ανθρώπους, σαν τον Ναβουχοδονόσορα. Άνθρωπος που δεν διστάζει μέσα στην πατοδυναμία του να ταπεινώσει τον εαυτό του, να ομολογήσει τη δόξα του Θεού. Γιατί? Γιατί έχει καρδιά συντετριμένη, έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Κάποτε θα υπαρηφανευθεί, κάποτε θα τα χάσει όλα ο Ναβουχοδονόσορ, αλλά πάλι θα έρθει στον εαυτό του και πάλι θα ταπεινωθεί. Ποιους λοιπόν εκλέγει ο Θεός? Πρώτα τους ταπεινούς, που είναι έτοιμοι να ταπεινωθούν, να χαρίσουν, να συγχωρήσουν, να μακροθυμήσουν, να πούνε δεν το θέλω, δεν πειράζει, δεν το θέλω, δεν θέλω το δίκιο μου, δεν θέλω, τίποτα δεν θέλω, το Χριστό θέλω μόνο. Αφιερωμένους στο έργο του Θεού. Ταπεινούς που ξέρουν ότι χωρίς το Χριστό δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και στη συνέχεια πιστούς, με εμπιστοσύνη στο Θεό και υπακοή στο Λόγο Του. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, δεν εξέλεξε τον Ναβουχοδονόσορα με προσωπολήψία, δεν εξέλεξε το Δαβίδ με προσωπολήψία. Τους εξέλεξε εν τη δικαιοσύνη Του, τους εξέλεξε γιατί είδε την καρδιά τους. Είδε στην καρδιά του συντριβή, είδε στο πνεύμα του ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο να δεις έναν άνθρωπο ισχυρό να ταπεινώνεται και να δίνει δόξα στο Θεό. Αυτό.
αυτό το χαρακτηριστικό είχε ο Ναβουχοδονόσορ. Καταλάβαινε το έργο του Θεού. Άρα ήταν χρήσιμος για το Θεό. Πολύ χρήσιμος για το έργο του. Ποιος είναι λοιπόν ο άνθρωπος τον οποίον εκλέγει ο Θεός? Αυτός που ο Θεός διακρίνει ότι θα του είναι χρήσιμος για τα σχέδιά του. Αυτόν τον οποίον ο Θεός διακρίνει ότι θα του είναι δούλος του στο έργο του, υπάκουος στο έργο του. Ένας άνθρωπος απλός μέσα στη δόξα του, ένας άνθρωπος ταπεινός μέσα στη δύναμή του, ο Ναβουχοδονόσορ, χρήσιμος για το έργο του Θεού. Ξέρει να τα προσπερνάει όλα και να κοιτάει την αλήθεια. Δεν επηρεάζεται από συναισθήματα, από αγάπες, δεν επηρεάζεται από τίποτα. Ξέρει να κοιτάει την αλήθεια, να παραδέχεται την αλήθεια, να ταπεινώνεται στην αλήθεια, να δοξάζει την αλήθεια. Αλλά ήταν και κάτι άλλο, αδερφοί αγαπητοί, που είναι πολύ σημαντικό. Ήτανε και ο καιρός που ο Θεός τον χρειαζότανε. Ήταν ο Θεός που χρειαζότανε να βρει έναν τέτοιον άνθρωπο και χρειαζότανε να βρει και έναν άλλον άνθρωπο. Χρειαζότανε και τον Ναβουχοδονόσορα και τον Δανιήλ. Γιατί μια μεγάλη αλλαγή επρόκειτο να γίνει. Η αιχμαλωσία του λαού Ισραήλ. Τον χρειαζότανε και τον βρήκε. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι σε χρειάζεται ο Θεός. Σε χρειάζεται ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρεις σε τι. Δεν μας το αποκαλύπτει. Δεν ξέρεις πώς. Ακόμη δεν ξέρουμε πότε. Αλλά ένα σήμερα πρέπει να το ξέρουμε. Είναι έσχατες ημέρες. Σε χρειάζεται ο Θεός. Είτε μικρό, είτε μεγάλο, είτε νέο, είτε φτωχό, είτε δυνατό, είτε ασήμαντο. Σε χρειάζεται ο Θεός. Χρειάζεται ο Θεός ανθρώπους ταπεινούς που να μπορούν να ταπεινώνουν τον εαυτό τους όταν βλέπουν τη δόξα του Θεού. Βοήθησέ μας, Κύριέ μου. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό να καταλάβεις πόσο πολύ σε χρειάζεται ο Θεός. Γι' αυτό και σε έφερε εδώ. Γι' αυτό και σε πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του. Γιατί σε χρειάζεται. Αμήν.